Όλοι οι νεαροί ποδοσφαιριστέ στι καλοκαιρινέ του δηλώσει ε, λένε ότι ο στόχο του είναι η καθιέρωση. Είναι κάτι που πραγματικά το πιστεύετε, ή είναι ακόμα ένα κλεισέ. Εννοείται ότι το πιστεύουμε. Ε, γιατί είναι δύσκολο να ανέβει από τη β' ομάδα και κατευθείαν να παίξει. Αυτό είναι η καθιέρωση. Ότι ανεβαίνει από μια μικρή κατηγορία και προσπαθεί να παίξει τη μεγαλύτερη. Αυτή είναι η καθιέρωση. Έπειτα από δύο προετοιμασίε και εισάριθμου δανεισμού, περίμενε ότι αυτή η καθιέρωση και η συμμετοχή στην πρώτη ομάδα θα ερχόταν αυτή τη σεζόν, και μάλιστα τόσο άμεσα. Όχι, δεν το περίμενα, αλλά πίστευα στον εαυτό μου και νιώθω ευλογημένος που αυτή τη σεζόν μπορώ και παίζω στην, στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας είναι η τιμή μου που με χρησιμοποιεί ο προπονητή και φοράω τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει τη φράση Δεν έχω πετύχει ακόμα τίποτα. Τι θα ήθελε να πετύχει μέχρι να τελειώσει η σεζόν, με τι θα ήσουν ικανοποιημένο. Εμά ε, οι στόχοι που θέτουμε σαν ομάδα είναι και η Ευρώπη και το κύπελο, αλλά και το πρωτάθλημα. Εγώ και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Ε, από αυτή τη σεζόν περιμένω σίγουρα να έχουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη αλλά και στο Κύπρο, αλλά συγκεκριμένα στοχεύουμε πιο πολύ στο Πρωτάθλημα. Θέλουμε διακαώς να πάρουμε αυτό το τίτλο και θα κάνουμε τα πάντα. Τι ομοιότητες και τι διαφορές έχει ο φετινός βασικός φαν Τζανδάρης με τον ποδοσφαιριστή που την περασμένη σεζόν έπαιξε ένα μάτς και δόθηκε δανεικό τον Ιανουάριο. Πιστεύω... Το να φύγεις δανεικός είναι καλή επιλογή, διότι οριμάζεις ποδοσφαιρικά. Ε, δεν, ε, δεν αγχώνεσαι τόσο πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί και στη Β' Εθνική ωστόσο υπάρχουν και πολλά ντέρμπι, όπου μπορείς να δεις τις δυνατότητές σου, άμα αντέχει τα δύσκολα. Πιστεύω με έκανε καλό ο και τώρα πατάω καλά στα πόδια και ακόμα δεν έχω δώσει ούτε το 50% των δυνατοτήτων μου. Τι να περιμένει λοιπόν ο κόσμο από σένα στη συνέχεια, Εγώ ε, σε κάθε αγώνα, αλλά και σε προπονήσει κυρίω, θα δίνω το καλύτερο με αυτό για να αποδείξω κυρίω στον εαυτό μου, αλλά στην ομάδα του προπονητή και στον κόσμο ότι αξίζω μια θέση στον ΠΑΟΚ. Ε, σε, να περιμένει να είμαι πιο, πιο δυνατό, να δουλεύω συνέχεια και να γίνω καλύτερος. Από αυτή τη μετάβαση, από την περσινή σεζόν στη φετινή, τι ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για σένα. Τίποτα. Εγώ πάντα κρατούσα χαμηλά το κεφάλι μου. Δεν κοίταζα ούτε ότι έχει έρθει ξαφνικά η δόξα ή ότι στο να σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Δεν είναι τίποτα. Περιμένατε το καλοκαίρι που τα πράγματα στην προετοιμασία ήταν δύσκολα με πολλούς παίχτες να λείπουν, με τον κόσμο να ζητάει μεταγραφέ να υπάρχει αυτή η πορεία της ομάδας. Ε, στην αρχή δεν το πιστεύαμε. Όμως ε, μετά μέσα από τις προπονήσεις, ε, σιγά σιγά και από τα φιλικά και από τα λόγια που μας έλεγε ο προπονητής, μας έχει δέσει σαν ομάδα. Ε, όλοι παίζουμε για το καλύτερο της ομάδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν χρειάζονται μεταγραφέ ή όχι, είναι θέμα άλλων ανθρώπων αυτό. Εμεί προσπαθούμε όσοι είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Στι δηλώσει του μετά το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα, ο Άγγελο Αναστασιάδη είπε ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει να κάνει και δεν το έχει καταφέρει ακόμα είναι να πείσει όλου εσά μέσα στα ποδητήρια ότι έχετε πολύ μεγάλε δυνατότητε και μπορείτε να πάτε ακόμα καλύτερα. Πώ το βλέπει εσύ αυτό, τι λέει σε εσένα ω Ο προπονητή μα πιστεύει πάρα πολύ. Εμείς προσπαθούμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά που θέλει εκείνο. Σίγουρα δεν έχουμε δείξει όλες τις δυνατότητε μας, καθώς και μερικά παιδιά ακόμα δεν έχουν ανέβει ψυχολογικά και ποδοσφαιρικά, αλλά θα έρθουν και αυτοί. Στην προετοιμασία, αναφερόμενο στον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, είχε πει ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, κάτι σαν την Παρτσελώνα. Τότε είχε θεωρηθεί υπερβολή. Τι σε έκανε να το πεις αυτό, είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, αν επιμένεις στην άποψή σου. Ε, επιμένω στην άποψή μου. Ε, ο προπονητή μου έδινε αυτή την εντύπωση ότι θα παίζουμε επιθετικά και ότι θα κρατάμε την κατοχή. Και έτσι το χαρακτήρισα ότι μοιάζουμε σαν την Παρτσελώνα. Και άμα δείτε τα παιχνίδια που κάνουμε, έχουμε περισσότερο κατοχή, κάνουμε πολλές φάσεις και προσπαθούμε να τελειώνουμε τις φάσεις συνέχεια, ώστε να πετυχαίνουμε γκολ.